Έχω κοντά μου τον κύριο Χρυσόστομο Σχοινά, τον διεθνή διαιτητή καλαθοσφαίρισης. Κύριε Σχοινά, ήσασταν και εσείς εδώ πάνω σήμερα στο συνέδριο. Οπότε σίγουρα και σαν άνθρωπος του αθλητισμού θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψή σας. Καταρχήν την καλησπέρα μου. Ομολογώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες φέρνουν όλο τον κόσμο του αθλητισμού κοντά. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο Μαρούσιο που είναι ο Ολυμπιακός Δήμος και είναι δεδομένο ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό να προωθείται με μεγάλη χαρά από όλους μας, θα ήθελα και στο μέλλον, αν είναι δυνατόν, να μπορέσουμε να διοργανώσουμε αντίστοιχα συνέδρια. Άλλωστε, πιστεύω ότι θεματοφύλακας όλων αυτών στην περιοχή μας είναι και ο Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχός μας και πολιτικός περιφερειάρχης, αλλά και η Χριστίνα Γαλοπούλου, υπεύθυνη εθελοντισμού και πολιτιστικού του Δήμου μας. Θεωρώ ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πρέπει να κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι όπως είπε και η Χριστίνα και αναπτύξαν και οι ομιλητές προηγουμένως, το πιο σημαντικό στον αθλητισμό είναι να μπορέσουμε να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά, να έχουμε νέους αθλητές, να διαμορφώσουμε χαρακτήρα μέσα από αθλητισμό. Άλλωστε κάτι τέτοιο ενδεχομένως έκανα και εγώ και σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί πέρασα και από αθλητής, και από τη θέση του αθλητή δηλαδή, και από τη θέση ακόμα του προπονητή, και κατέληξα φυσικά με 32 χρόνια στον χώρο της διαιτησίας, όπου και για μένα ήταν πέρα το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες. Θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε τρόπο ζωής στον αθλητισμό και την διατροφή μέσα από τον αθλητισμό όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως. Θεωρώ ότι πραγματικά και το σώμα και το πνεύμα πρέπει να ασκείται καθημερινά και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτανθούμε και στους ανθρώπους που βιώνουν αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο τον αθλητισμό, όπως ήταν οι προηγούμενοι ομιλητές. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτανθούμε και στους ανθρώπους που βιώνουν αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο τον αθλητισμό, όπως ήταν και οι προαλήσαντες, και θεωρώ ότι με τη βοήθειά τους αλλά και τη βοήθεια και των αξιόλογων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στον χώρο του αθλητισμού, θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.